Θα συνεχίσουμε με τη με αριθμό 36-7-24 επί και ερώτηση της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Πλεύση Ελευθερίας και Βουλευτού Β1 Βορείου Τομέα Αθηνών, κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα η επαναφορά δώρων εορτών και αδείας σε εργαζομένους στο δημόσιο. Έχετε το λόγο, κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υφυπουργέ, πείτε σας παρακαλώ στον κύριο Χατζηδάκη ότι αυτές οι τακτικές που ακολουθεί δεν θα του βγουν σε καλό. Ήρθε να απαντήσει στις 3 η ώρα στο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και αρνείται να απαντήσει στην μοναδική γυναίκα αρχηγό και πάντως αρχηγό που του απευθύνει ερώτηση και στον κοινοβουλευτικό μας εκπρόσωπο και στέλνει εσάς που είστε υφυπουργός. Δεν με απασχολεί αν έχετε την τυπική αρμοδιότητα, είστε υφυπουργός. Και ρωτώ τον υπουργό. Και ο κύριος Χατζηδάκης γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι κρύβεται, διότι ξέρει πάρα πολύ καλά ότι κάθε τι που τον ρωτώ έχει το υπόβαθρο αν είναι σε θέση να απαντήσει αυτεξούσια ή αν άλλοι του υπαγορεύουν τι κάνει. Γιατί υπήρξε παρακολουθούμενο πρόσωπο και από την ΕΥΠ και από το Predator και αποδεικνύεται ότι η παρακολούθησή του του δημιουργεί κάποιο πρόβλημα, διότι ούτε τα δικαιώματά του έχει ασκήσει, ούτε ενέργειες έχει κάνει, ούτε στη Βουλή απαντά και την προηγούμενη εβδομάδα είπε ότι είναι αναρμόδιος για τον εαυτό του. Τον ρώτησα, του έκανα επίκαιρη ερώτηση για το θέμα της παρακολούθησής του και αν είναι εκβιαζόμενος υπουργός και είπα, είμαι αναρμόδιος για τον εαυτό μου, άρα εκβιαζόμενος. Έρχομαι στο θέμα που είναι πάρα πολύ σοβαρό και αφορά ένα πολύ ζωντανό και πολύπαθο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας που είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα, αυτοί που τόσο απεχθάνεστε ενώ το μεγαλύτερο κομμάτι των στελεχών σας είναι σκληρά κρατικοδίαιτα πρόσωπα, πολλά δεν έχουν βιοποριστεί ποτέ. Αλλά παρόλα αυτά, εισπράττοντας μισθούς πραγματικά προκλητικούς πολλές φορές, εκδικήστε πολιτικά και νομοθετικά τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα, δηλαδή ποιους, τους εκπαιδευτικούς, τους υγειονομικούς, γιατρούς, νοσηλευτές, καθαριστές, τους πυροσβέστες, τους αστυνομικούς, τους δικαστικούς υπαλλήλους, τους εργαζόμενους σε όλους τους δημόσιους φορείς, τους ανθρώπους δηλαδή εκείνους που αποτελούν ένα πολύ σημαντικό τμήμα της κοινωνίας που μαστίζεται, όπως μαστίζεται ολόκληρη η ελληνική κοινωνία. Την κυρία Σάρπ, τη δικαστή η οποία εισηγήθηκε ότι τα μνημόνια είναι συνταγματικά, την έχετε κάνει τώρα πρόεδρο της ανεξάρτητης αρχής της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Βάλατε δηλαδή το πρόσωπο που μας έφερε με την εισήγησή του τότε στην κατάσταση τα μνημόνια να θεωρούνται δήθεν συνταγματικά, τώρα να κρίνει για την ακρίβεια και την παραβίαση του ανταγωνισμού και μας λέτε ότι εφαρμόζεται χρηστές πολιτικές. Από το 2012 καταργήσατε και ήταν λαύρος υπέρ αυτής της κατάργησης, ο κύριος Μητσοτάκης. Καταργήσατε τα δώρα Χριστουγέννων και αδείας, τα επιδόματα εορτών και αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους, αυτά τα οποία υπάρχουν στο εργατικό μας δίκαιο και φυσικά εξακολουθούν και σωστά να καταβάλλονται σε όλον τον ιδιωτικό τομέα. Και τότε προφασιστήκατε ότι αυτό είναι κάτι προσωρινό, γιατί είναι δεινές οι συνθήκες, γιατί δεν μπορείτε να κάνετε αλλιώς, γιατί φαλυρίσατε τη χώρα στα αλήθεια, αφού φάγατε με χρυσά κουτάλια. Αν θέλετε και ολοκληρώστε, κύριε Πρόεδρε. Ναι, ναι, ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, αν και θα είχα πολλά να πω. Αφού φάγατε με χρυσά κουτάλια,
Καταχρεώσατε τη χώρα, καταχρεώσατε και το κόμμα σας με 500 εκατομμύρια ευρώ και λέτε στους πολίτες και στους δημοσίους υπαλλήλους, πληρώστε το λογαριασμό. Η πλεύση ελευθερίας κατέθεσε στις 18, 19, 12 του 2023, πέρσι δηλαδή, πρόταση νόμου για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Η πρόταση νόμου αυτή έχει κοστολογηθεί 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ, λιγότερα από αυτά που φάγατε και για τα οποία ελέγχεστε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν έχετε φέρει την πρόταση νόμου να συζητηθεί. Δεν απαντάτε αν θα επαναφέρετε τα επιδόματα αυτά τα οποία είναι νόμιμα και κατοχυρωμένα και εφαρμόζονται στον ιδιωτικό τομέα και δεν έρχεται ο κύριος Χατζηδάκης να απαντήσει. Τι απαντάτε εσείς έστω κύριε Πετραλιά, χωρίς να σημαίνει ότι αποδέχομαι αυτήν την προκλητική πραγματικά στάση του κυρίου Χατζηδάκη που είναι βαρύτατα προβληματική και για τη δημοκρατία. Ένας παρακολουθούμενος υπουργός που κοιτάει πλέον να απαντάει μόνο στους δικούς του, που δεν απαντάει στην αντιπολίτευση και που φεύγει γρήγορα, όπου φύγει, φύγει, μη και του ξαναζητηθούν εξηγήσεις για την παρακολούθησή του. Πώς απαντάτε? Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Πρόεδρο. Κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν αναφέρω, και εσείς το αναφέρατε κυρία Πρόεδρε, ότι πριν λίγες ημέρες μόλις σας απάντησε πάλι ο Υπουργός. Εδώ είναι ένα ερώτημα μισθολογικού περιεχομένου. Η Διεύθυνση Οδηματικής Πολιτικής ανοίξει στο Γενικό Λογιστήριο που είναι στην αρμοδιότητά μου. Έτσι. Οπότε νομίζω θα ήθελα να σας απαντήσω πραγματικά. Καταρχήν λέτε ότι εκδικούμαστε τους δημόσιους υπαλλήλους και αναφέρετε και τους δικαστικούς και τους εστόλους. Λοιπόν, η παρούσα κυβέρνηση είναι αυτή που αύξησε για πρώτη φορά τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων μετά από 14 χρόνια. Θα σας αναφέρω λοιπόν 15 μόνιμες αυξήσεις αποδοχών που έχουν γίνει τα τελευταία δύο έτη μόνο, 23-24. Πρώτον, αναμόρφωση μισθολογίου ιατρών ΕΣΥ το 23 με μεσοσταθμική αύξηση 10% και 265 εκατομμύρια. Κατάργηση ειδικής φοράς αλληλεγγύης εισοδήματος και στο δημόσιο τομέα το 23 με κόστος 202 εκατομμύρια. Διευθέτηση από το 23 μισθολογικών θεμάτων ενόπλων δυνάμεων όπως η μισθολογική εξέλιξη εθελοντών μακράς διάρκειας και ΟΒΑ. Επέκταση μάχημης πενταετίας εστόλων. Έκδοση απόφαση για καταβολής νυχτερινών και στο στρατό. Θέσπιση ειδικής αφημβής για πληρώματα πολεμικών πλοίων. Όλα αυτά με κόστος 59 εκατομμύρια. Κατάργηση φοράς 1% υπέρ ταμείου πρόνοιας δημοσίων υπαλλήλων, κόστος 80 εκατομμύρια. Αύξηση από 1/1/24 οριζοντίως των αποδοχών κατά 70 ευρώ, κόστος 558 εκατομμύρια. Αύξηση από 1/1/24 οικογενειακής παροχής στο δημόσιο κατά 20-50 ευρώ, με κόστος 155 εκατομμύρια. Αύξηση από 1/1/24 των επιδομάτων θέση ευθύνης κατά 30% σε όλο το δημόσιο, με κόστος 52 εκατομμύρια. Αύξηση από 1/1/24 κατά 30% του επιδόματος παραμεθωρίου, με κόστος 8 εκατομμύρια. Αύξηση από 1/1/24 κατά 15 ευρώ του επιδόματος ιδιαίτερων συνθηκών εστόλων που είναι έγκαμοι ή έχουν παιδιά, με κόστος 20 εκατομμύρια. Αναμόρφωση μισθολογίου μελών ΔΕΠ αναδρομικά κιόλας από το 22 με μεσοσταθμική αύξηση 10% με τίσιο κόστος 41 εκατομμύρια. Σημαντική αύξηση από 1/1/24 των αποζημιώσεων μετακίνησης και διενυκτέρευσης με κόστος 43 εκατομμύρια. Αύξηση του αντισταθμιστικού επιδόματος και της πάγιας αντιμισθίας των δικαστικών. Ήταν μια μεγάλη και σημαντική αύξηση που έγινε από 1/1/24 για τους δικαστικούς με κόστος 15 εκατομμύρια ευρώ. Αύξηση από 1/1/24 της αποζημίωσης των εφημεριών του ιατρών του ΕΣΥ κατά 20% με κόστος 45 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον αύξηση της ειδικής αποζημίωσης για τα πληρώματα πολεμικών πλοίων από φέτος κόστος 15 εκατομμύρια. Αύξηση από αυτό το μήνα του κινήτρου προσέλκυσης ιατρών σε προβληματικές περιοχές κόστος 16 εκατομμύρια. Οι ανωτέρω 15 παρεμβάσεις έχουν μόνιμο ετήσιο δημοσιονομικό κόστος 1,37 δις ευρώ πλέον εργοδοτικών εισφορών. Και συνεχίζουμε με 5 νέες παρεμβάσεις που έχουμε αναφέρει στο μεσοπρόθεσμο και στο προσχέδιο προϋπολογισμού. Κανόνας ετήσιας αυξήσεως οριζοντέως των μισθών δημοσίων υπαλλήλων. Να πούμε ότι το κόστος των 100 ευρώ που θα λάβουν από τον Απρίλιο του 25 στον Απρίλιο του 27 είναι συνολικά, δηλαδή το 27 θα έχουμε επιπλέον δαπάνη 792 εκατομμύρια ευρώ. Αύξηση νυχτερινής αποζημίωσης εστόλων, κόστος 25 εκατομμύρια ευρώ. Θεσμοθέτηση αυτοτελούς φορολόγησης ιατρών ΕΣΥ, κόστος 40 εκατομμύρια. Κίνητρο επίτευξης στόχων δημοσίων υπαλλήλων, νέο προσαυξημένο 40 εκατομμύρια ευρώ. Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά μία μονάδα και στο δημόσιο. Από τα 440 εκατομμύρια, τα 83 εκατομμύρια είναι το κόστος των ασφαλιστικών του δημοσίου. Και συνεπώς,
άλλα 980 είναι οι επόμενες 5 παρεμβάσεις. Αθρηστικά, οι προηγούμενες 15 και οι νέες 5, πόσο μας κάνουν, 2,35 δις ευρώ από το 23 μέχρι τώρα, παρεμβάσεις, 2,35 ευρώ, μόνιμες αιτήσεις παρεμβάσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. Και μας ρωτάτε, αν επιπλέον των 2,35 δις εδώ, θα φέρουμε και 13ο-14ο μισθό, το οποίο το έχει κοστολογήσει το Γενικό Ληστείο 2,15 δις, και αν βάλετε, και επειδή η υποστικοποίηση έχει γίνει με στα στοιχεία της ΕΑΠ του 23, αν βάλετε και τις αυξήσεις που έχουν γίνει το 24-25, πολύ απλό συνυπολογισμό, κάνει 2,3 δις αυτή τη στιγμή ο 13ος και 14ος μισθός, με βάση την αυξήση της μισθολογικής που δώσουν το 24. Τη στιγμή που σας έχουμε μόλις αναφέρει ότι με βάση τους στόχους δαπανών το 25 τους έχουμε καλύψει και το 26 έχουμε ως ένα δις περίπου ευρώ μέτρα, κάποια από τα οποία ήδη καλύπτονται τις αυξήσεις των μισθών που σας έχουμε αναφέρει. Επομένως, θα πρέπει να μην εφαρμόσουμε κανένα άλλο μέτρο, να μην μειωθούν οι ασφαλιστικές φορές, να μην αυξηθούν οι συντάξεις και πάλι 1,1 δις θα εξοικονομήσουμε. Μας λείπουν άλλο 1,2 μέχρι τα 2,3. Εκτός αν προτείνεται να μπει η χώρα σε διαδικασία περιβολικού ελλείμματος και να λάβουμε αντίμετρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Υφυπουργό. Κυρία Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Ναι, δεν μου άρεσε το απειλητικό σας ύφος, κύριε Πετραλιά, και όσο και αν είστε μιλήχιος, εγώ ξέρω καλά ότι είστε ένας τέλεχος διαχρονικά του συστήματος των μνημονίων. Επομένως, θα σας παρακαλούσα εδώ μέσα στη Βουλή απειλές τέτοιου τύπου, εκτός αν θέλετε, να μην τις απευθύνετε. Και σίγουρα όχι σε μένα. Δεν απαντήσατε πολύ συγκεκριμένα. Και ξέρετε, επειδή πίσω από το μιλήχιο ύφος έχετε εκδηλώσει τη βαθιά σας περιφρόνηση για τους ανθρώπους της βιοπάλης, όταν είπατε για τους εργαζόμενους στη Λάρκο, πληρώνονται και κάθονται. Και αναγκαστήκατε να το ανακαλέσετε όταν σας το ζήτησα, αλλά δεν αλλάζει το γεγονός ότι το είπατε, όπως δεν αλλάζει το γεγονός ότι στείλατε στην απόγνωση ανθρώπους τους οποίους εσείς φέρατε εκεί που φέρατε, την ώρα που τα στελέχη σας, ο κύριος Κρέκας, ο πεθερός του ή ο πατέρας του, η σύζυγός του, εισέπραταν μισθούς παχυλότατους από την Λάρκο την ώρα που την φαλιρίζατε. Τώρα, για να καταλάβω καλά, τι μας λέτε, ότι δώσατε 3,5 δις σε δύο χρόνια και γι' αυτό δεν θα δώσετε 2,1 δις κάθε χρόνο? Ούτε από την τσέπη σας να τα βγάζατε, κύριε Υφυπουργέ. Από την τσέπη σας τα βγάζετε. Είναι το δημόσιο ταμείο, το οποίο, ξέρετε, συγκεντρώνεται μέσα από τους κόπους και τη συνεισφορά των πολιτών και των δημοσίων υπαλλήλων. Πώς τολμάτε να μιλάτε με αυτόν τον τρόπο? Πώς τολμάτε να λέτε δώσαμε, δικά σας είναι? Δικά σας είναι, κύριε. Υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται πια δεκαετίες. Υπάρχει μια γενιά δημοσίων υπαλλήλων, η γενιά των 40, που δεν έχει δει ποτέ της το κατοχυρωμένο επίδομα. Δεν κατάλαβα σε ποιον κουνάτε το δάχτυλο. Δεν μας λέτε ότι έχετε πρωτογενές πλεώνασμα? Κάνω λάθος? Δεν είπατε ότι έχει πρωτογενές πλεώνασμα η χώρα πάνω από 7,5 δις. Το έχετε πει ή κάνω λάθος? Το έχετε πει, κύριε Πετραλιά? Υπάρχει ανακοίνωση σχετική για τον κρατικό προϋπολογισμό πλεώνασμα ύψους 7,5 δις? Ή δεν διαβάζω σωστά την ανακοίνωσή σας? Είναι έτσι ή όχι? Πείτε μου, σας παρακαλώ, κάντε μου ένα νεύμα. Είναι έτσι? Όχι, εντάξει. Πόσο είναι το πλεώνασμα το οποίο έχετε? Κυρία Πρόεδρε, δεν γίνεται θα απαντήσει με νεύμα το πλεώνασμα, του. Κύριε Οικονόμου. Το ξέρω. Κύριε συνάδελφε, μην επεμβαίνετε στη διαδικασία. Το ξέρω ότι δεν κύριε γίνεται συνάδελφε, με νεύμα. Κύριε Οικονόμου, μην επεμβαίνετε στη διαδικασία. Σας το παρακαλώ. Ξέρω ότι δεν γίνεται με νεύμα το πλεώνασμα. Με το αίμα των ανθρώπων γίνεται. Το ξέρουμε καλά. Λέτε λοιπόν ότι για τους ανθρώπους δεν διαθέτετε 2,1 δισεκατομμύρια το έτος. Ξαναλέω, μικρότερο ποσό από αυτό για το οποίο ελέγχεστε ότι το διασπαθήσατε από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Λέτε ότι είναι σωστό οι πυροσβέστες να σκοτώνονται εξουθενωμένοι. Εξουθενωμένοι και με μηδαμινές αποδοχές. Λέτε ότι είναι σωστό να μην έχετε οδηγούς ασθενοφόρων στο ΕΚΑΒ και να νομοθετείτε να οδηγούν τα ασθενοφόρα σπουδαστές των ΤΕΗ, πυροσβέστες, στρατιωτικοί και δημοτικοί υπάλληλοι. Λέτε ότι είναι σωστό να είναι τόσο μηδαμινές οι αποδοχές στην δημόσια υγεία ώστε να μην βρίσκεται διαθέσιμα πρόσωπα να προσλάβετε. Λέτε ότι είναι σωστή γενικά αυτή η κατάσταση και συνολικά θα έπρεπε να είναι ευχαριστημένοι όλοι. Το λέτε επίσημα? Είναι η επίσημη απάντησή σας στο αίτημα, όχι στην πρόταση νόμου της Πλεύσης Ελευθερίας. Υπάρχει αίτημα της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων πρόσφατο. Υπάρχει ανακοίνωση της ΑΔΕΔΗ πρόσφατη. Υπάρχει ανακοίνωση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, των εργαζομένων στο Υπουργείο Παιδείας, του Πανελλήνιου Συλλόγου Διδακτόρων του Δημοσίου. Σε όλους αυτούς λέτε όχι, δώσαμε. Ναι, αυτό μου απαντάτε. Κοιτάξτε να δείτε. Να έρθει ο κύριος Χατζηδάκης να μας τα πει αυτά. Θα περιμένω και τη δική σας φυσικά απάντηση. Να έρθετε να μας εξηγήσετε, διαβάζω δελτίο τύπου, εκτέλεση κρατικού προϋπολογισμού περίοδου Ιανουαρίου-Αυγούστου 2024, 25 Σεπτεμβρίου, 7 αλήθειες και 7 νίκες, τι άλλα λέτε, 7 πρωτιές. Ολοκληρώστε, κύριε Πρόεδρε. 7 πρωτιές και 7 αλήθειες, γιατί είναι όλα πάρα πολύ καλά καμωμένα στην διαχείριση των δημοσίων οικονομικών. Κύριε Υφυπουργέ, τα λέω σε εσάς. Ελπίζω να τα ακούσει και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, όχι με σύστημα παρακολούθησης, να τα ακούσει κανονικά και σίγουρα θα τα ακούσει όταν προσέλθει στη Βουλή. Είναι υποχρέωσή σας, κατά τους κανόνες του κράτους δικαίου, να επαναφέρετε αυτό το κεκτημένο δικαίωμα το οποίο περιεστάλλει από εσάς με πρόσχημα τη δική σας κακοδιαχείριση. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία πλέον να αρνείστε την επαναφορά ενός δικαιώματος και επειδή αναλώσατε σε ενδυαστικές τοποθετήσεις την πρωτολογία σας, λέγοντας δώσαμε αυτά, δώσαμε εκείνα και τώρα μας λέτε να δώσουμε κι άλλα. Τώρα παρακαλώ να τοποθετηθείτε συγκεκριμένα. Γιατί αρνείστε να επιστρέψετε τα οφειλόμενα, πώς τολμάτε να βασανίζετε ανθρώπους και οικογένειες, ενώ την ίδια ώρα λέτε ότι είμαστε σε συνθήκες ανάπτυξης, ανάκαμψης, πρωτιάς και επιτυχίας. Και επιτέλους, πότε υπολογίζετε να επαναφέρετε αυτά τα οφειλόμενα? Γιατί ακόμα κι αν τώρα απαντάτε όχι, απαντήστε μας, το εξετάζετε ποτέ και με ποια κριτήρια και προϋποθέσεις? Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. Κύριε Υφυπουργέ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, καταρχήν, όσο αφορά το πρωτογενές πλεόνασμα, είναι στο προσχέδιο πλέον το ποσό 5,6 δις, 2,4 πρωτογενές. Αυτό που κοιτάτε στα μηνιαία δελτία είναι ταμιακό μόνο της κεντρικής κυβέρνησης, δεν έχει σχέση με το δημοσιονομικό πρωτογενές της γενικής κυβέρνησης. Και τα εξηγούμε και μέσα στα δελτία. Απλά αναφέρω το νούμερο για να το γνωρίζουμε όλοι. Τώρα, όσο αφορά το κόστος των 2,1 με τους παλιούς μισθούς, 2,15 λέγεται, 2,3 με τους νέους. Είναι σαφές, θα το εξηγήσω και πάλι, ότι έχουμε ένα στόχο δαπανών, 3,7 δις. Τώρα έχουμε ήδη εξαγγείλει τα 3,6 από τα 3,7, μένει και ένα περιθώριο 100 εκατομμυρίων στο προσχέδιο. Αν πιάσετε και αυξήσετε κατά 2,3 δις τις δαπάνες, πηγαίνετε στα 6. Και μόλις βάλανε 8 χώρες σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Είναι δεδομένο ότι αν το κάνετε, δεν μπαίνουμε στη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Δεδομένο. Δεν υπάρχει τον επόμενο Απρίλιο, αν γίνει αυτό. Άρα αυτό δεν είναι επιλογή.
καμίας υπεύθυνης κυβέρνησης, καμίας, μετά από όσα έχει περάσει και η χώρα 10-15 χρόνια. Να κάνουμε μια εφήμερη αύξηση και τι, μετά πάμε του χρόνου να το πάρουμε πίσω και πάρουμε αντίμετρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Άρα τι κάνουμε, δίνουμε τόσα, δίνουμε τώρα σταδιακές αυξήσεις. Σας ανέφερα τα 5 νέα μέτρα. Σταδιακές αυξήσεις, ετησίως, αλλά εντός των στόχων μας, εντός των στόχων δαπανών. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε, 2,3 δις, όταν έχεις αυτό το 2,1, 2,15 λέει από πίσω, με τα δεδομένα του 23. Κάναμε όμως και αυξήσεις 1 δις, 1,067 το 24. Κάντε λοιπόν και τα 2,12 επί 1 του 0,67, θα δείτε ότι βγαίνει 2,35. Σας λέω τα νούμερα. Λοιπόν, 2,35 δις αυτή τη στιγμή, όχι αυτή τη στιγμή, στο μεσοπρόθεσμο αυτό που βλέπετε, δεν υπάρχει χώρος για να το κάνετε. Μπαίνει χώρος για διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Είναι σαφές. Σας μιλάω ειλικρινά. Δεν είναι. Είναι τέτοιο το νούμερο, τόσο υψηλό. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε, να δώσουμε ετησίως αυξήσεις που έχουμε πει, όσο αυξάνεται ο κατώτατος. Να ενισχύσουμε, να δώσουμε κίνητρα επίτευξης στόχων, να ενισχύσουμε τους ιατρούς μας, τους ενστόλους μας, σταδιακά, συγκεκριμένες κατηγορίες. Πάντα κάνουμε αυτό που μας παίρνει. Γιατί όταν ξεπεράσαμε το μέτρο, είδαμε τι περάσαμε την τελευταία δεκαετία. Ευχαριστώ πολύ.